φιλόξενη Λάρισα, εδώ που αύριο το απόγευμα στις 7.30 στο κλειστό της Νάπολης θα γίνει ο τελικός, θα διεξαχθεί ο τελικός του 22ου κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στη Δωδεκάνησο και στον Παναθηναϊκό. Δίνω κατευθείαν τον λόγο, αφού πρώτα τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα και στο πρόσωπό του όλη την περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Αντιπεριφερειακό Αθλητισμού, τον κύριο Νίκο Λιούπα, για τον πρώτο χαιρετισμό. Καλησπέρα λίγο στην πόλη της Λάρισας, στη Θεσσαλία, τις αποστολές των δύο ομάδων, της Δωδεκανήσου και του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα το παιδί της Ομοσπονδίας, το οποίο είχαμε όλες τις ημέρες μια πολύ καλή συνεργασία που θα έχει ως απόρριφμα τον αυριανό αγώνα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά τον διεθνή κοινοτικό γύρο που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, φέρνει στην πόλη της Λάρισας άλλη μια μεγάλη εθνική διοργάνωση, που είναι το τελικό κυπέλλου του μπάσκετ με Μαξίδιο. Αύριο Σάββατο στις 7.30 στο κλειστό της Νεάπολης, θα γίνει ο τελικός του κυπέλλου ανάμεσα στην Παναθηναϊκό και στην Δωδεκάνησο. Ενός αθλήματος διαφορετικό από όλα τα άλλα όσα έχουμε συνηθίσει, ενός αθλήματος που μπορεί να είναι τόσο εμπορικό αλλά είναι πολύ συναρπαστικό. Και καλούμε όλο το φίλο αυτό κοινό της Λάρισας και της Θεσσαλίας να πραγματοποιήσει να παρακολουθήσει τον αγώνα αυτό. Η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι νούμερο ένα αθλητική περιφέρεια σε όλη τη χώρα με πολλές διοργανώσεις κατά καιρούς. Φέρνει άλλη μια μεγάλη διοργάνωση στη Λάρισα και ευχόμαστε να έχουμε όλη καλή επιτυχία και να κερδίσει ο καλύτερος.